Στην σημερινή έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράγα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο κρίσιμο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι στις εξαιρετικά υψηλές τιμές ενέργειας και ειδικά φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα της απρόκλητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της απόπειρας της Ρωσίας να εργαλειοποιήσει τις πηγές ενέργειας εις βάρος της Ευρώπης. Πιστεύω ότι οι συνθήκες έχουν πια πλήρως οριμάσει ώστε στην επόμενη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες να πάρουμε τις οριστικές μας αποφάσεις για μια δραστική παρέμβαση στην αγορά του φυσικού αερίου. Όλοι πια αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο η ελληνική κυβέρνηση ισχυριζόταν εδώ και αρκετούς μήνες, ότι η αγορά του φυσικού αερίου πρακτικά δεν λειτουργεί, ότι χρειάζεται μια δραστική παρέμβαση για να μειώσουμε το κόστος του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται πια σε αυτήν την κατεύθυνση και θα αναμένουμε τις οριστικές της προτάσεις για λήψη αποφάσεων στο δικό μας επίπεδο σε λίγες εβδομάδες στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τη χθεσινή στάση του κυρίου Ερντογάν και τα όσα διεμήφθησαν στο δείπνο των ηγετών. Κύριε Γκάτσο, η Ελλάδα ουδέποτε προκαλεί, απαντά όμως πάντα με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που θα προκαλείται. Και είχα την ευκαιρία ενώπιον των 43 ηγετών που βρέθηκαν σε αυτήν την πρώτη σύναξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν νοείται σήμερα να κατηγορείται η Ελλάδα ότι αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο όταν η Τουρκία είναι αυτή η οποία θέτει ευθέως ζητήματα που αφορούν μέχρι και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και ότι είναι αδύνατον να προχωρήσουμε σε μια εκτόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όσο συνεχίζεται αυτή η ρητορική. Δηλώνω όμως για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή η οποία κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Εξάλλου αισθανόμαστε απόλυτη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι έχουμε το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Πιστεύω λοιπόν ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία μέσα από αυτόν τον διάλογο ο οποίος έγινε μπροστά σε όλους τους ηγέτες να αντιληφθούν και ενδεχομένως συναδελφοί μου οι οποίοι δεν έχουν βαθιά γνώση των ζητημάτων αυτών, ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί, ποιος είναι αυτός ο οποίος υψώνει τους τόνους και ποια είναι εκείνη η χώρα η οποία με αυτοπεποίθηση υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς ποτέ όμως να κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Επαναλαμβάνουμε, κλείνουμε όλα τα παράθυρα σε κάθε πρόκληση, αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Ακόμα μια φορά θέλω να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για αυτά τα οποία έγιναν χθες σε δύο ναυάγια, στη Λέσβο και έξω από τα Κύθυρα. Νομίζω ότι όλοι διαπίστωσαν ότι με αυτοθυσία το ελληνικό λιμενικό, η ακτοφυλακή αλλά και όλες οι άλλες κρατικές υπηρεσίες έσπευσαν να σώσουν κατατρεγμένους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς μπήκαν σε βάρκες χωρίς σωσίβια και απέπλεψαν από τις τουρκικές ακτές μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες και καιρικές συνθήκες. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η εργαλοποίηση του προσφυγικού και καλώ ακόμα μια φορά την Τουρκία να συνεργαστεί με την Ελλάδα έτσι ώστε να εξαλείψουμε μια και καλή αυτά τα δίκτυα, τα άθλια δίκτυα των διακινητών κατατρεγμένων ανθρώπων να μην χάνονται άλλες ζωές αχρίαστα στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι η Τουρκία εφόσον το θέλει, το έχει αποδείξει εξάλλου, μπορεί να κάνει περισσότερα ώστε να περιορίσει το πρόβλημα το οποίο γεννάται στη ρίζα του και αυτό έγκυται στις βάρκες οι οποίες φεύγουν από τις τουρκικές ακτές. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο κάνει πιστεύω με αποτελεσματικότητα και με ανθρωπιά τα τελευταία 3 χρόνια. Να υπερασπίζεται τα σύνορά της, ταυτόχρονα όμως να προστρέχει και να σώζει κάθε άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του στη θάλασσα. Do you see any
progress in terms of the talks around the price cap. Your country has been very vocal that this is needed. When do you see this happening and in what form? As you know, we've been advocating for a price cap since last March. I see a growing momentum of other heads of state and government who have joined our call for a more drastic intervention in the wholesale gas market. And I'm also particularly encouraged by the fact that the President of the Commission has recognized the need for a drastic, temporary but drastic intervention in the gas market, what we would expect from the Commission. And I think this is what we will task the Commission once more to do, is to come up with a concrete proposal by the next European Council in Brussels in a few weeks from now. It is time to take decisions. We need to take decisions now. I think we have already lost time. We're paying higher prices than we should. We are supporting households from our national budgets, but there's a limit to how much we can do that. And we have an opportunity to flex our European muscle in a common way in order to prevent Putin from weaponizing natural gas at the expense of European societies. The next summit. I mean, the decision needs to be made. We need a concrete proposal by the Commission by the next summit, and a decision has to be made by the next summit. We've already lost time. Thank you. So much.